Και αυτές οι εικόνες μας δείχνουν, Αδαμαντία Λιόλιου, ότι τελικά πουθενά δεν είναι ασφαλείς οι Ουκρανοί μέσα στην ίδια τους τη χώρα. Ούτε στην πόλη της Λβίβ που βρίσκεσαι εσύ και που μέχρι πρότινος θεωρείται σχετικά ασφαλής, γιατί και εκεί γίνονται βομβαρδισμοί. Ασχέτως αν κυκλοφορούν πίσω σου τα αυτοκίνητα, αν η ζωή έτσι μπορεί να δείχνει κανονική, δεν είναι. Η πόλη ξύπνησε και σήμερα, Γιάννη, υπό τον ήχο των σιρήνων. Και ακριβώς αυτό που κυριαρχεί είναι αυτό που μόλις είπες, ότι οι δηλώσεις λοιπόν και του τοπικού κυβερνήτη της επαρχίας εδώ της Λβίβ, ότι ανασφάλεια υπάρχει εδώ, στη μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Ουκρανίας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, καθώς πρόκειται για έναν πόλεμο που διεξάγεται αυτή την ώρα στο κέντρο της Ευρώπης και επομένως ο ουκρανικός λαός προσπαθεί να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Μάλιστα, χαρακτηριστικές είναι και οι δηλώσεις του Προέδρου Ζελένσκι στην ρωσική γλώσσα, σε μια ομιλία του λοιπόν που απευθύνθηκε στον ρωσικό λαό, ο οποίος αναφέρθηκε στους Ρώσους στρατιώτες ότι στην πρώτη γραμμή λοιπόν βρίσκονται τα πτώματα των Ρώσων στρατιωτών, τα οποία δεν έχουν περισυλλεγεί, και εκτιμά ότι από την αρχή του πολέμου αυτού έχουμε 14.000 απώλειες από το ρωσικό στρατό. Απευθυνόμενος λοιπόν στο ρωσικό λαό, εξέφρασε την απορία το τι έχει γίνει, το τι έχει κάνει, για ποιο λόγο λοιπόν συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και μετρούν συνεχώς απώλειες. Να πούμε βέβαια ότι και ο ύπατος αρμοστής των ΗΕ δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος είναι τόσο καταστροφικός που 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν φύγει είτε από την εστία τους εδώ στην Ουκρανία, είτε έχουν εγκαταλείψει εντελώς την χώρα αυτή. Φαίνεται λοιπόν το μέγεθος βέβαια, του προβλήματος. Σε μια χώρα 40 εκατομμυρίων, αν έχουν εκτοπιστεί τα 10 εκατομμύρια, πρόκειται για πολύ μεγάλο ζήτημα, βεβαίως. Ήδη με τα τελευταία στοιχεία μέχρι χθες το βράδυ, ενώ σύμφωνα και με τα στοιχεία και πάλι του ΟΗΕ, πλέον μετράμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον 902 νεκρούς αμάχους και 1.459 τραυματίες.